Γεια και χαρά σας φίλοι και φίλες. Τα μουσικά έχω χρώματα στην παρέα σας. Μία μόλις εβδομάδα από την προηγούμενη εκπομπή. Πέρασε γρήγορα πιστεύω αυτή η εβδομάδα και για πολλούς και πολλές. Για τους φαν θα έλεγα της εκπομπής, τους φίλους και τις φίλες τηλεθεάτριες. Σίγουρα μετράνε τις μέρες. Άλλωστε είναι έτσι από τις ιδιαίτερες εκπομπές. Γενικότερα έτσι στην τηλεόραση. Λοιπόν, ο Γιώργος Κορδελάς όπως πάντα στην παρέα σας, μπροστά από τις κάμερες, πίσω από τις κάμερες και στην πολύτιμη βοήθεια Γιώργος Σαμπατζόγλου, μία ολόκληρη ώρα διάφορες και πολλές έτσι μουσικές, με ήχο και εικόνα, και αφήνουμε πίσω την προηγούμενη εβδομάδα που ασχοληθήκαμε, κάναμε μια μικρή παρένθεση στη δεκαετία του 80 και τέλη δεκαετίας 70 με new wave και pop ήχους, στους κλασικούς μας πλέον ήχους, για να περάσουμε μια όμορφη ώρα, να διασκεδάσουμε, να ταξιδέψουμε με τη μουσική που, μια μουσική που είναι πάντα αναλύωτη στον χρόνο. Να ευχηθώ καλή διασκέδαση φίλοι και φίλες σε όλους και όλες εσάς. Θα τα πούμε μέχρι μία ώρα και κάτι ίσως, 12 βίντεο για σήμερα, τα πρώτα 6 σε πιο rock ήχους, σε πιο δυνατούς ήχους, τα επόμενα 6 σιγά σιγά χαμηλώνουν τους τόνους μας, να απολαύσουμε έτσι και τη βραδιά. Λοιπόν, το πρώτο μας τραγούδι είναι από τους Foreigner, είναι το Hot Blooded. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1978, ήταν από το άλμπουμ αυτό που θα σας δείξω τώρα, το Double Vision, το οποίο ήταν το hit, το Hot Blooded, και βέβαια το Double Vision. Το Hot Blooded να πούμε ότι σαν single κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1978, νούμερο 3 στα Billboard, στα 100 chart, και έγινε πλατινένιο αμέσως αφού πουλήσε και 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Να πω ότι γενικότερα οι Foreigner έχουν πουλήσει 50 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, τα 37,5 εκατομμύρια είναι μόνο στην Αμερική. Αμερικάνικη και αγγλική μπάντα, μάλλον πιο πολύ στο αγγλική μπάντα, διότι ο Mick Jones ήταν βέβαια από τους King Crimson γνωστός, ήρθε από τους King Crimson, ο Ian McDonald και ο τραγουδιστής ο Lou Gramm ήταν ο Αμερικάνος βέβαια. Με το Hot Blooded θα ανοίξουμε την εκπομπή μας. Καλή διασκέδαση.